Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω κάπως ανάποδα με βάση μία από τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 61 με το οποίο επιμένει η κυβέρνηση να διατηρεί ως πρόβλεψη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Τι κι αν έχετε φάει τα μούτρα σας τόσες και τόσες φορές μέσα από τις πολύ μαζικές κινητοποιήσεις των φοιτητών και όλου του λαού εσείς εκεί. Καλά, εμείς δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όσο οξύνονται οι συνέπειες από την πολιτική σας και στα πανεπιστήμια αλλά και έξω από αυτά, στην παιδεία και αλλού, όσο οξύνονται οι ανταγωνισμοί, οι πολεμικές συγκρούσεις, η απαράδεκτη εμπλοκή της χώρας σε αυτές με διάφορους τρόπους, η προετοιμασία για γενίκευση του πολέμου, όσο βαράνε οι καμπάνες μιας νέας διεθνούς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, τόσο και εσείς το μάτι σας θα το έχετε στην καταστολή, στην προσπάθεια να κάτσει ο λαός και η νεολαία να παρακολουθεί αυτή την πορεία με τις πολύ καταστροφικές για τον λαό συνέπειες. Ξεχάστε το. Μπροστά είναι πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα και σε αυτά και στην αντιλαϊκή πολιτική και στις επικίνδυνες διεθνείς εξελίξεις το εργατικό λαϊκό κίνημα έχει τη δυνατότητα και την ευθύνη να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια, να ορθώσει ανάστημα και να σαρώσει τέτοιους νόμους, να τα γυρίσει όλα τούμπα με βάση και τους όρους που αξίζει να ζούμε τον 21ο αιώνα σε σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και των πολέμων που υπηρετείται. Τώρα, για το δεύτερο μέρος, το κύριο τμήμα του νομοσχεδίου, άλλος ένας νόμος με πολλές διατάξεις για την τοπική διοίκηση. Το μέχρι τώρα θεσμικό πλαίσιο που 20 χρόνια τουλάχιστον οι κυβερνήσεις έχετε διαμορφώσει έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα το που είμαστε σήμερα και σε τι βάση συζητάμε. Δραστικό περιορισμό της χρηματοδότησης των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, υποστελέχωση σε όλους τους τομείς και οι περισσότεροι πλέον από αυτούς είναι πολύ κρίσιμοι για το λαό και εκτείναξη της ανταποδοτικότητας. Δηλαδή τι, ο λαός να πληρώνει και να ξαναπληρώνει αυτά που του έχει πάρει η βαριά φορολογία. Θυμίζουμε και θα το ξαναλέμε ότι το 95% των εσόδων το εισφέρουν οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και μόλις το 5% επιχειρηματικοί όμιλοι. Να ξαναπληρώνουν δηλαδή αυτοί για τέτοιες ανάγκες. Ιδιωτικοποίηση σε πρόνοια, υγεία, παιδεία, πάντα με τη λογική του επιχειρηματικού κέρδους σε όλα τα έργα και τις υποδομές. Και έρχεστε πάνω σε αυτό το έδαφος, κύριε της κυβέρνησης, αντί να ενισχύσετε πραγματικά τους Δήμους όπως προκλητικά και παραπλανητικά έχετε στον τίτλο του νομοσχεδίου, να πάτε στην ίδια κατεύθυνση τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα. Μεγάλη εικόνα είναι όμως η εξής. Έχουν κυριολεκτικά πεταχτεί αρμοδιότητες στους Δήμους, πλήθος αρμοδιοτήτων, χωρίς να δίνετε τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό για να ξεμπερδέψει το κράτος από τις πολύ κρίσιμες ευθύνες του, να υποβαθμίζονται όλα αυτά και ο λογαριασμός να ξαναγυρνάει στο λαό και να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα στο ποιος έχει τελικά την αρμοδιότητα για να λύσει τέτοια κρίσιμα για τις λαϊκές ανάγκες ζητήματα. Και έρχεστε τώρα να πείτε ότι αυξάνεται την απόδοση των κεντρικών αφοτελών πόρων, όπως λέει χαρακτηριστικά το άρθρο 38. Τι είναι αυτή η αύξηση, 53 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου συν ούτε 2% από την προηγούμενη, την ώρα που η κρατική χρηματοδότηση στους Δήμους από το 2009 έχει μειωθεί πάνω από 60%. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Ούτε η μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού δεν μπορεί να καλυφθεί και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος οφειλέτης στους Δήμους είναι το ίδιο το κράτος. Αλλού βεβαίως ξέρετε να τα δίνετε. Γι' αυτά περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες. Πακέτα όμως για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους δις, για τον ΝΑΤΟ δις κυριολεκτικά. Ξέρετε αλλού να δημιουργείτε ευνοϊκό περιβάλλον για την κερδοφορία με φοροαπαλλαγές, να μειώνετε το ενεργειακό κόστος αλλά και το κόστος ίδρυψης και δικτύων. Το κράτος μέχρι τώρα μπορεί να εξασφαλίζει μηδενικά τιμολόγια για εφοπλιστές και βιομήχανους, αλλά δεν μπορούν να εξασφαλιστούν για παιδικούς σταθμούς, για σχολεία, για ΚΔΑΠ, για τα ΚΑΠΗ, για αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Πόσο μάλλον για τη μεγάλη ανάγκη κατασκευής νέων σύγχρονων και ασφαλών σχολείων και παιδικών σταθμών, παράδειγμα στο Δήμο του Πειραιά, ένα νέο σχολείο υπάρχει τα τελευταία 15 χρόνια, όταν η ηλικία των σχολείων ξεπερνάνε τα περισσότερα τα 50 χρόνια ζωής. Για να τελειώνουμε με την ανάγκη να τελειώνουμε με το έσχος των κοντέινερ για παιδιά 5 και 6 χρονών, ανάγκη για νέους χώρους πολιτισμούς, άθλησης. Γι' αυτά λεφτά δεν υπάρχουν. Όλα αυτά είναι κόστος. Ίδια λογική και στο ζωτική σημασία θέμα της πολιτικής προστασίας.
Συνεχίζουν να απουσιάζουν προκλητικά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, τη στιγμή που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι να κυγόμαστε, με την πρόσφατη πυρκαγιά στη βορειοανατολική Αττική να φτάνει μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Χειμώνα να πνιγόμαστε, μην πιάσουμε τα ζητήματα πρόληψης και αντισεισμικής προστασίας. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Άλλο ένα συμβουλευτικό όργανο, αυτή τη φορά στην απόλυτη ευχέρεια του Περιφερειάρχη και που ομολογεί μέσα ότι οι όποιες προτάσεις νομοθετικών παρεμβάσεων υπάρξουν θα είναι, λέει, σύμφωνα με την ευρωενωσιακή κατεύθυνση, νομοθεσία και τις διεθνείς συμφωνίες. Σοβαρά το λέτε αυτό για να καθησυχαστεί ο κόσμος με αυτά που βλέπει να γίνονται? Είναι ή δεν είναι οι ίδιες οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε στην ουσία κοινικά ότι όπου συμφέρει να δώσεις καμιά αποζημίωση, μην κάνεις αντιπλημμυρικά έργα που κοστίζουν. Γι' αυτό και τα έργα αυτά είτε δεν είναι επιλέξιμα, είτε γίνονται αποσπασματικά, μεταφέροντας συχνά το πρόβλημα παρακάτω με προδιαγραφές που δεν εξασφαλίζουν την ουσιαστική προστασία. Αυτό είναι ομολογία για το τι θα ζήσουμε. Είναι η πορεία που μας έχει φτάσει ως εδώ, να λέει μέχρι και ο Περιφερειάρχης της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική, για τους δικούς του βεβαίως λόγους πονηρά, ότι η Αττική είναι αθωράκιστη για τον χειμώνα που μας έρχεται. Και δεν πάει πολύς καιρός, ούτε 6 μήνες, από το ενδεικτικό γεγονός του πώς αξιοποιούνται και τα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης, που όλοι σας, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το έχετε κορώνα στο κεφάλι σας, που έκοψε 300 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό που είχαν μπει αντιπλημμυρικές υποδομές της χώρας. Χωρίς χρηματοδότηση, μη επιλέξιμα, δεν είναι αναγκαία, άλλες προτεραιότητες. Τέλος, η κατάσταση στους χώρους εργασίας των Δήμων σε όλους τους τομείς έχει ξεπεράσει προπολού το να χαρακτηρίζεται απλά οριακή. Έχει κυλήσει πραγματικά πολύ νερό στο αυλάκι από τη γενική πρόβλεψη για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση δίθεν εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσχερων αναγκών. Σήμερα έχουμε οδηγηθεί στην κάλυψη με τέτοιες συμβάσεις βασικών λειτουργιών των Δήμων, με αποτέλεσμα και την εντατικοποίηση, εκατοντάδες τα εργατικά ατυχήματα, εκατοντάδες οι νεκροί που έχουν πεθάνει εν ώρα εργασίας τα τελευταία 20 χρόνια. Δυστυχώς είχαμε πρόσφατα τέτοια παραδείγματα και στο Δήμο του Πειραιά, που σε αυτό επιδρά ταυτόχρονα και η ελλιπής σχέση βάσει της αναλλαγής που γίνεται, που διαμορφώνουν οι εργαζόμενοι με το αντικείμενο δουλειάς τους, χωρίς να είναι δική τους ευθύνη. Αρνείστε πεισματικά να ικανοποιείτε τα αιτήματα πολλών Δήμων για τις αναγκαίες προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό. Και τι λέτε τώρα? Αντί για μαζικούς διορισμούς μόνιμων υπαλλήλων, γενναία αύξηση των μισθών με αύξηση αντίστοιχη της κρατικής χρηματοδότησης, καταργείτε και μέσα ατομικής προστασίας σε αυτές τις συνθήκες, όπως είναι η παροχή γάλακτος. Και το ρίχνετε για μια ακόμα φορά στην ατομική ευθύνη, με ένα ποσό στην αρχή κάθε χρόνο, που δεν θα είναι και η πρώτη φορά, εκτός όλων των υπολείπων, που πολύ πιο εύκολα κόβεται σε μια πορεία. Υπάρχει όμως απέναντι σε αυτή την πολιτική μια υπολογίσιμη δύναμη αγωνιστικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση και στο συνολικό αυτό νομικό πλαίσιο, στηριγμένη στο εργατικό λαϊκό κίνημα, είτε από θέσεις διοίκησης σε δήμους με τους κομμουνιστές δημάρχους μπροστά, είτε ως αντιπολίτευση και απέναντι σε δημοτικές αρχές που στηρίζονται και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από διάφορους που το παίζουν ανεξάρτητοι και διάφορους που αυτοαποκαλούνται αυτοδιοικητικοί, κρύβοντας την πολιτική ουσία των προβλημάτων και εξυπηρετώντας την τελική αυτή την πολιτική με μεγάλα και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Υπάρχει μια δύναμη που αρνείται να παίξει το ρόλο ενός ακόμα εισπράκτορα του γενικού κράτους, που αρνείται να κυνηγάει τους εργαζόμενους και τους βιοπαλλεστές επαγγελματίες, να κάθεται να υπολογίσει τα βρέφη και τα νήπια σαν βάουτσερ και σαν αριθμούς και ως κόστος, που αρνείται να κρύβει μεγάλες ευθύνες πολιτικές που υπάρχουν και διεκδικεί εδώ και τώρα μέτρα στα κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, της σχολικής στέγης, της υγείας και ασφάλειας όλων των εργαζομένων.